Πιστεύετε ότι τελείωσε η Χρυσή Αυγή πολιτικά? Δεν ξέρω από αυτά. Δεν νομίζω. Πιστεύω ναι. Με αυτά που έκανε, να σκοτώνεις ανθρώπους, εντάξει, μην καταντήσουμε Ουγκάντα, ούτε Ινδία κάτω. Η Χρυσή Αυγή τέλειωσε? Χρυσή Αυγή, ποια είναι αυτή? Μετά τις τελευταίες συλλήψεις μελών της Χρυσής Αυγής, η Χρυσή Αυγή τελείωσε πολιτικά? Δεν ξέρω, μπορεί. Η Χρυσή Αυγή δεν τελειώνει πολιτικά. Δεν τελειώνει πολιτικά όσο δεν την αντιμετωπίζουμε πολιτικά. Όσο την αντιμετωπίζουμε δικαστικά, είναι πολύ πιθανόν να την δυναμώνει το σύστημα. Και πιστέψτε με, πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή είναι η χρυσή ευχεδίαρα του συστήματος και την χρειάζεται ακόμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο ανόδου της αριστεράς. Όχι, δεν τελει, τώρα την δυναμώνει πιο πολύ. Εξαιτίας αυτά που κάνουν. Θυμάστε το Κουκουέ όταν τα συμπαρανομία ανέβαινε συνέχεια. Όταν το νομοποιήσανε πήγε κατά διαόλου. Το ίδιο και αυτοί. Τους έχουν, τους παλεύουν, ανεβαίνουν. Ας άνοιξα μάτια τους. Τώρα αρχίζει το πανηγύρι. Το πώς θα αντιδράσει ο λαός. Αντίδραση θα υπάρξει. Πόσο δεν ξέρουμε τώρα. Περιμένετε μια επανάσταση του λαού δηλαδή? Ναι, είτε ειρηνική ή ακόμη και μέχρι και ένοπλη. Η Χρυσή Αυγή μετά τις τελευταίες συλλήψεις πιστεύετε ότι τελείωσε πολιτικά? Ναι. Όχι. Ακόμα. Δεν έχουν τελειώσει. Η Χρυσή Αυγή είναι γυδαμένη μέσα.